Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Με το Μάκη Κουρί μιλάμε για συνταξιούχους, μιλάμε για πολύτεκνους, μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες και. Αλλά έχουμε μηνύματα από εσάς. Μια φίλη από τη Χίο που μας βλέπει όμως λέει: οι πρώτοι τρομοκράτες, με αφορμή αυτά που σας λέει, είναι αυτοί που ψηφίζουν τα μνημόνια στη Βουλή. Κυρία μου, όχι, συγγνώμη, αυτή είναι δική μου άποψη. Αν έχει ψηφίσει καταρχήν. Ψηφισμένοι είναι όλοι όσοι βρίσκονται στη Βουλή, έτσι, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο. Λοιπόν. Και κατά συνέπεια, κανείς δεν δικαιούται να ασκεί βία εναντίον τους με αυτόν τον τρόπο που ασκήθηκε το απόγευμα εναντίον του κ. Κουμουτσάκου ή οποιοδήποτε άλλο βουλευτή έτσι εκλεγμένο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτά τα αφοριστικά, οι πρώτοι τρομοκράτες, αυτοί που ψηφίζουν μνημόνια, είναι αυτά που επιτρέπουν σε διάφορους τραμπούκους, έτσι, από όποιο κόμμα και αν προέρχονται, είδαμε από πού προέρχονταν σήμερα, να κάνουν αυτά που κάνουν. Αυτά λοιπόν, αφήστε τα, κυρία Ειρήνη, δεν ισχύουν. Συγγνώμη κιόλα για το προσωπικό τη αναφορά, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ζώη. Πάμε στον κύριο Ζώη. Είναι ειδικό γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών. Ήταν χθε έξω από το Μέγαρο Μακρύ. Τα καυτά προβλήματα ποια είναι που κάναμε και τη διαμαρτυρία. Τα καυτά προβλήματα δεν ήρθαν με την κρίση. Υπήρχαν και πριν την κρίση και προσπαθούσαμε να τα λύσουμε. Δηλαδή, να λύσουμε θέματα υποδομών που δεν υπήρχαν. Να λύσουμε διάφορα δεν ζητήματα. Δεν αλλάξανε, δεν χειροτέρεψαν. Μα χειροτέρεψαν. Όχι, από πλευρά υπήρχαν και σα τα κόψανε. Ακριβώ, όχι, υπήρχαν. Προβλήματα έτσι κι αλλιώς. Επιδεινώθηκαν με την κρίση και με τα μνημόνια. Με κάποιες δηλαδή οι ρυθμίσεις που σας είχαν κάνει τις πήραν πίσω. Κοιτάξτε ή να δείτε. Έχουν δημιουργηθεί καινούργια προβλήματα. Περικοπές υπάρχουν και σε συντάξεις και στα άτομα αναπηρία. Και τελευταία τώρα με την ασφαλιστική εισφορά είχαμε μια περικοπή και στη σύνταξη που είναι ο κάποιος ή στο επίδομα. Υπήρχαν περικοπές στο νεοποιεί που είμαστε άριχτα δεμένοι κινητικά ανάπηροι. Για απαραίτητα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε, όπως το αναπηρικό αμαξίδιο, το μαξιλάρι στο 50%. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τον ήδη βαρύ προϋπολογισμό ενός βαριά κινητικά αναπήρου. Τα άμεσα που είναι θέματα ζωής που ζητάτε από την κυβέρνηση, ποια είναι. Είναι οι συντάξεις μας και τα επιδόματά μας. Να μην πειραχτούν γιατί δεν μας διαβεβαιώνει κανένας. Είχαμε για την ιστορία να πω πριν δύο εβδομάδες. Μια πορεία τα μέλη μας του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στη Βουλή. Κάναμε πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, μας δέχτηκε η κυρία Γεροβασίλη. Μας υποσχέθηκαν ένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. 3 Δεκεμβρίου έχει οριστεί. Ναι, δεν μας καλύπτει, θεωρούμε. Δεν μας καλύπτει γιατί ως τότε ό,τι είναι να γίνει θα έχει γίνει και επιφυλασσόμαστε για να ξαναβγούμε στους δρόμους. Κάτι είναι που, από την πορεία σας, κάτι που δεν θέλουμε πουδενή, γιατί δεν έχουμε αυτή τη χαρά να βγαίνουμε στους δρόμους και να ταλαιπωρούμε τα μέλη μας, οι οποίοι είναι βαριά κινητικά ανάπηροι, τετραπληγικοί και δεν μπορούν να βγουν όλοι. Οι οποίοι πάρα πολύ δυσκολεύονται για να κάνουν αυτό το εγχείρημα, αλλά είναι αναγκασμένοι, διότι δεν μπορεί να πεθάνεις και μέσα στο σπίτι σου, πρέπει να αντιδράσεις. Το κόστος ζωής μας είναι τριπλάσιο. Σύμφωνα με μελέτες διεθνείς, για να επιβιώσει ένας άνθρωπος με αναπηρία, χρειάζεται κάποιες βοήθειες που δυστυχώς δεν έχουμε και κοινωνικές δομές στη χώρα μας, έτσι που να καλύπτουν κάποιες ανάγκες. Φανταστείτε λοιπόν, γιατί όλοι ζούμε σε κάποιες οικογένειες ήδη, όλες οι οικογένειες είναι επιβαρημένες από τα μνημόνια, από την ανεργία. Σε εμάς είναι εξαθλειωμένα τα ποσοστά. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από 90% ανεργία στα άτομα αναπηρία. Μιλάμε για υστέρηση των προνοιακών δομών και στα νοσοκομεία, εν πάση περιπτώσει, υποδομές. Ποια ήταν η καλύτερη εποχή για εσάς? Κοιτάξτε, η καλύτερη εποχή ήταν από αυτούς, εγώ δυστυχώς, ευτυχώς που γνώρισα κάποιους ανθρώπους μετά από ένα τροχαίο ατύχημα το 2000. Έχω ακούσει ότι ήταν από όταν αναγνωρίστηκαν, γιατί κάποτε δεν υπήρχαν τα άτομα αναπηρία για την κοινωνία, δηλαδή από την διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και μετά. Ουσιαστικά άρχισαν να αναγνωρίζονται οι άνθρωποι με αναπηρία και να... με το ξεδηματικό επίδομα, εν πάση περιπτώσει, να αποσυλλοποιούνται και να τους δίνεται δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνία, δίνοντάς τους ένα επίδομα, γιατί πριν δεν είχαν κάποια αναγνώριση, ήταν όλοι κρυμμένοι. Πανελλαδικά είναι μεγάλος ο αριθμός που. Είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Μιλάμε περίπου το ποσοστό, περίπου τα μέσα ώρα είναι ίδια περίπου αναλογικά, έτσι, περίπου το 10% των ανθρώπων σε μια κοινωνία έχουν κάποιες αναπηρίες. Και δυστυχώς στη χώρα μας το δυσανάλογο είναι ότι δεν έχουμε καμία υποδομή για να τους δεχθούμε, είτε στην παραγωγική διαδικασία να προσφέρουν και να μεγαλώσουν την πίτα, έτσι, είτε στο να τους αποκαταστήσουμε. Έχουν απαξιωθεί τελείως τα κέντρα αποκατάστασης. Ένα μοναδικό εθνικό κέντρο αποκατάστασης έχει πολυτουργεί αντί να εξυγχρονίζεται και δυστυχώς πηγαίνουμε στο εξωτερικό για να κάνουμε μια στοιχειώδης αποκατάσταση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Τώρα. Δυστυχώς, όπως σας προείπα,
με το δυσβάσταχτο κόστος ζωής της συντήρησης ενός ανθρώπου με αναπηρία και με τις περικοπές των βοηθημάτων που έχουμε ανάγκη, φανταστείτε από αυτά τα πενιχτά εισοδήματα υπάρχουν και συμπληρώματα για να μπορείς να καλύψεις ανάγκες σου. Οπότε δεν γίνεται πλέον να δεχτούμε άλλες περικοπές. Γιατί δεν. Συναντήσατε, κυρία κύριο Γεροβασίλη, τι σας είπε. Μας διαβεβαίωσε εντός. Σίγουρα δεν μας έχει πει κανένας τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο ανησυχούμε. Και γι' αυτό το λόγο, όπως σας είπα, μέχρι στις Δεκέμβρη είναι πολύ ο χρόνος. Και ως τότε ίσως πρέπει να ξαναντιδράσουμε. Μας πιέζουν τα μέλη μας. Μέχρι τώρα θα έχουν πάρει τις αποφάσεις. Ακριβώς. Μας πιέζουν τα μέλη μας να αντιδράσουμε, γιατί δεν πάει άλλο πλέον. Δεν πάει άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι. Έχουν περικοπεί, όπως σας είπα, και οι στοιχειώδες δυνατότητες που υπήρχαν, που προτιμούν να βγουν έξω και να αντιδράσουν παρά να πεθάνουν μέσα στις τέσσερις. Μας έλεγε πριν από λίγο καιρό που φιλοξενούσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει το θέμα σας πάρα πολύ καλά. Κάτι το οποίο όλοι οι υπόλοιποι ενδεχομένως δεν το συνειδητοποιούν. Ότι όταν, για παράδειγμα, έχεις ένα παιδί το οποίο έχει κινητικά προβλήματα, το παιδί αυτό, εμείς έχουμε συνηθίσει το παιδί να λέμε ένα παιδί 18, 19, 20 χρονών χαιρέτησε. 20, 22, 23 έφυγε. Ένα παιδί που έχει κινητικά και βαριά προβλήματα είναι ένα παιδί για τον γονιό για του όσο ο γονιός είναι στη ζωή. Γιατί πρέπει να το εξυπηρετεί με έναν τρόπο. Δυστυχώς δεν ζούμε στη Φιλανδία ή στη Σουηδία που αυτά είναι λυμένα τα ζητήματα. Έτσι και και αυτό είναι ένα. Όταν το άκουσα πρώτη φορά, πραγματικά το συνειδητοποίησα και τη στιγμή. Αλλά να τα ακούμε άλλη μια φορά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το μεγαλύτερο άγχος των μανάδων και των γονέων γενικά είναι τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά μόλις αυτοί φύγουν. Αυτό. Πιστέψτε. Ότι εκεί εξτερούμε, δεν έχουμε τέτοιες υποδομές. Όπως είδατε, είδα σήμερα κάπου διακατάληψη στο κολαστήριο εκεί στον Λεχενών με τα δεδομένα παιδιά. Δεν υπάρχουν τέτοιες δομές που να μπορεί ο άλλος και να είναι ήσυχος και να πει ότι το παιδί μου θα συνεχίσει να ζει. Αν φύγω εγώ, θα συνεχίσει. Ακριβώς. Και αυτό το δράμα των ανθρώπων που όλη η οικογένεια πρέπει να είναι επί 24 βάσεως δίπλα σε αυτό το παιδί για να το ζήσει και να έχει μια αξιοπρεπή ζωή δίπλα στην οικογένεια όσο μπορεί, και αυτό με τη στέρηση που το έχει παρουσιαστεί από τη ζωή. Δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται κανένα για αυτές τις οικογένειες. Και γι' αυτό προσπαθούμε μέσα από αυτές τις εκπομπές να ευαισθητοποιηθούν. Ακριβώς. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο για τους ανθρώπους με αναπηρία και όχι περικοπές οριζόντιες. Χωρίς να σκεφτόμαστε τι υπάρχει από πίσω. Ποια χώρα προσφέρει τις καλύτερες διευκολύνσεις στον χώρο το δικό σας? Κοιτάξτε, θεωρεί οι βόρειες χώρες κυρίως. Η Αμερική είναι μια χώρα με μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα. Και όπως, ναι, δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι που έχουν πάει έχουν εντυπωσιαστεί με τις συνθήκες. Έχει τα μεγάλα προβλήματα από τους πολέμους κιόλας. Εδώ βέβαια υπάρχει και το θέμα της πόσης κοινωνικής ευαισθησίας. Όταν ζούμε σε μια χώρα που κάποιοι, και δεν είναι λίγοι δυστυχώς, να μην κολακεύουμε τον κόσμο, καβαλάν τις ράμπες των αναπήρων για παράδειγμα και παρκάρουν στα παλιά στα παπούτσια. Έτσι. Δυστυχώς δεν έχουμε και κοινωνική συνείδηση σε ένα μεγάλο βαθμό. Όταν παρκάρουμε κάθετα πάνω στα πεζοδρόμια, μην αφήνοντας να περάσουν καροτσάκια με μανάδες, με παιδιά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ειδικές ανάγκες, τυφλοί και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Αυτό είναι η γαϊδουριά μας, την οποία την έχουμε. Ένα μεγάλο κομμάτι του, για να μην τους χαϊδεύουμε μοναχτιά, ένα κομμάτι του κόσμου δυστυχώς. Μεγάλη. Κύριε Βαβγέ. Να πούμε για τους πολίτες που τα ξεχάσαμε, κύριε Ξενάκη. Να πούμε. Όχι, αυτό είστε εδώ. Δεν ξεχάσαμε τίποτα. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τον ένφια που είναι αυτός στις μέρες. Ο πολίτεκνος, για να έχει απαλλαγή από τον έμφυα, θα πρέπει να έχει ένα εισόδημα 17.000 μέχρι 17.000 όλα. Με πόσα παιδιά, με τέσσερα παιδιά. Με τέσσερα παιδιά. 17.000. 17.000. Εξαμελής οικογένεια 17.000 δηλαδή. Ναι, με 17.000. Το σύνολο της επιφανείας των τετραγωνικών να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά. Όχι, το σύνολο. Κάνω τη διαίρεση. Είναι λιγότερο από 3.000 το χρόνο για κάθε μέλος της οικογένειας. Δηλαδή είναι περίπου 250 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, δηλαδή. Για κανένα αν έχει εδώ ένα σπίτι. Πόσα βγάζει το αντρόγιο που λέει. Ναι, όχι, λέω πόσα αναλογούν για να θεωρήσει ότι μπορεί να πληρώσει έμφυα. Μένει σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών εδώ. Και είχε την ατυχία να το αφήσει ο πατέρας του ή η μάνα του. Μία αποθήκη 60 τετραγωνικών στο χωριό. Ναι. Να πάει μια φορά το χρόνο. Που αυτός είναι δεύτερο ακίνητο. Που είναι δεύτερο. Περιμένει τα 150, δεν έχει καμία απαλλαγή. Αυτό γίνεται με τους πολιτεύρους που θα έπρεπε τουλάχιστον την πρώτη. Καμία απαλλαγή δεν υπάρχει. Να έχει μια απαλλαγή της πρώτης κατοικίας. Έχουν την κατοικία τους, να έχει απαλλαγή. Τελείωσε. Πάμε στο φόρο εισοδήματος. Έχει ο άλλος 6, 7, 8, 10 παιδιά. Προστατευόμενα μιλάμε. Έχει 30.000 ετήσιο εισόδημα. Και εγώ που είμαι ανήπαντρος, έχω κι εγώ
άγαμο 30.000 εισόδημα. Θα πληρώσουμε τον ίδιο φόρο. Τον ίδιο φόρο. Τον ίδιο φόρο. Ναι, αυτό είναι αναισθησία. Ο άγαμο με 30.000 έχει τον ίδιο φόρο με τον έγαμο. Με τον πολίτεκνο που έχει 7, 8, 18 παιδιά τον ίδιο φόρο. Δεν έχει καμία απαλλαγή. Καμία απολύτως. Αναισθησία. Αυτό, λοιπόν, αυτό έχει γίνει από τα πρώτα μνημόνια, έτσι δεν είναι. Ευαισθησία, να πω κάτι άλλο. Από τα πρώτα μνημόνια δεν είναι. Κατάργησαν τη σύνταξη της πολίτικης μητέρας που έπρεπε και το επίδομα της πολίτικης το έχουν καταργήσει και το δίνουν σε αυτές που έχουν 4 προστατευόμενα. Και πάνω, αν έχεις 3 δεν παίρνεις τίποτα. Αν έχεις 2 και κάτω δεν παίρνεις τίποτα. Λοιπόν, για ποιο λόγο κατάργησες τη μητέρα το... Η κυβέρνηση Σαμαρά. Για ποιο λόγο όμως. Επειδή παίρνει ο πατέρας, δεν παίρνει η μητέρα, γι' αυτό. Διότι η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε, μέχρι το 2012 τις εκλογές είχε μία πολιτική, φιλοπολιτεχνική, φιλοδημογραφική, φιλοοικογενειακή. Από τον Ιούνιο του 2012 που ανέλαβε κυβέρνηση μαζί με το Πασόκ, άλλαξαν. Κατεδάφισαν ό,τι υπήρχε για τους πολιτεχνούς. Τέτοιο κατατρεγμός κατά τον πολιτεχνό δεν έχει ξαναυπάρξει. Λοιπόν, και γενικά η Ιρλανδία, κατά των ανθρώπων που κάναν παιδιά. Γιατί, επειδή μας ενεφάνιζαν ότι δήθεν τους πιέζει η Τρόικα. Η Τρόικα τους έλεγε να μειώσουν το κονδύλιο. Δεν τους έλεγε να το καταργήσουν. Τους έλεγε να μειώσουν. Τι μιλήσατε καθόλου με τους Τροϊκανούς, μιλήσατε καθόλου. Ένα και δύο. Τώρα τι γίνεται. Να μας πείτε και το τώρα, έτσι. Τώρα. Γιατί απλώς όλα αυτά τα συζητάμε χρόνια. Η νέα κυβέρνηση έχουν... συνεχίζει την πολιτική του προκατόχου. Έχετε κάποια επαφή, κάποια συνεννόηση, κάτι να πείτε ότι είναι παράλογο να πληρώνει 30.000 κάποιος που δεν έχει οικογένεια και εμείς που έχουμε. Κατ' επανάληψη. Και η απάντηση. Τι απάντηση. Θα το δούμε. Μάλιστα. Και συζητούν τώρα ότι θα βάλουν 12.000 αφορολόγητο. Συζητιέται. Τις 12.000 αφορολόγητο θα τις έχει και ο άγαμος και ο πολίτεκρος. Δηλαδή απλώς τώρα υπάρχει ένα αφορολόγητο 9.550 ευρώ. Ναι. Και θα το κάνουν 12. Λέτε ότι δεν θα υπάρχει κάτι παραπάνω για τους πολίτεκνους. Τίποτα δεν θα υπάρχει. Η διατακτική θα ακολουθηθεί. Δεν διατακτική. Διότι άμα δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πρόβλημα που λέγεται υπογεννητικότητα, έχουν βάλει στο στόχαστρο τους πολίτεκνους. Είναι απλό το πράγμα. Τώρα είναι δυνατόν. Έχει ο άλλος 4 παιδιά, κύριε Ξενάκη. Πατέρας και μάνα 6. Τι αυτοκίνητο θα πάρει. Θα πάρει ένα 7θέσιο εξ ανάγκης. Αφού με 5θέσιο, άμα κυκλοφορεί, θα το πάρει φετροχόνομος. Εξ ανάγκης το παίρνει. Αυτά τα 7 θέσει είναι 2.000 κυβικά το λιγότερο. Δεν βρίσκεις φτηνότερο να πάρεις, θα πληρώσεις. Δεν έχετε μία έκπτωση ως πολίτεκνη για την αγορά αυτοκίνητου. Εκτός από το φόρο εισοδήματος. Το αγοράζετε όπως το αγοράζει και ένας. Όχι. Έχετε μία έκπτωση. Δεν έχετε. Ναι, στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Λοιπόν, θα πληρώσεις φόρο πολυτελείας. Ότι διάγεις βίο πολυτελεία. Α, έχεις την έκπτωση να το αγοράζεις, αλλά πληρώνεις φόρο πολυτελείας. Ναι. Δηλαδή αυτά τα τρελά. Το κράτος. Και αν μεν. Εάν είχαν εισοδήματα από αυτούς, πώς είναι αυτοί που έχουν. Σας ρωτάω, κύριε Ξενάκη. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε δηλαδή, πιο καλά από μένα. Εάν μαζεύουν από όλη αυτή την ιστορία 500.000, να σας πω ένα εκατομμύριο, και θα είναι υπερβολικό να σας πω μαζεύουν. Τέτοιο είναι το κατάντημα. Δηλαδή, εξαναγκάζεις τον άλλον και του λες ότι είναι πολίτης. Έβγαινε στον Άρα στη Βουλή και έλεγε: καταργήσαμε λέει, τα αφορολόγητα των πολυτέχνων εφοπλιστών. Και όταν τον προκάλεσα μέσα, μας πει ένα, λέω. Πολίτεκνο που είναι εφοπλιστής και έχει 4 παιδιά. Να το μάθουμε κι εμείς γιατί δεν τον ξέρουμε. Ποιος είναι αυτός. Ο πρόεδρος των εφοπλιστών, λέω που ξέρω, έχει 3 παιδιά. Ο άνθρωπος δεν έχει 4. 3 έχει. Ότι κατάργησε τα αφορολόγητα και πέρτο στη Βουλή. Τέτοιους βάζουν για να κάνουν τους υπουργούς. Λοιπόν, πάμε εδώ, κύριε Γαβουγία. Τα άμεσα προβλήματα. Ναι, να συνεχίσουμε. Εσείς από το δημόσιο πρέπει να έχετε ταμεία και αυτά. Πώς την έχουμε και έχουμε τα ταμεία έχουν λεφτά. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Ότι τα ταμεία σήμερα είναι υποκατάρρευση. Και διότι θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, αφενός και αφετέρου διότι. Τα ταμεία γιατί είναι υποκατάρρευση, δεν έχουν έσοδα από το. Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω, αγαπητέ μου Μάκη. Ότι αυτά τα ταμεία είχαν έσοδα και από μια κίνητη περιουσία που ενδεχομένως είχαν, προπολεμικά κυρίως από τη Θήζα, και ένα δεύτερο από τις εισφορές των εργαζομένων. Οι εισφορές των εργαζομένων πήγαιναν στα επικουρικά ταμεία και από αυτά ήταν τα έσοδα των επικουρικών ταμείων για να μπορέσουν να δώσουν τις επικουρικές συντάξεις. Ωστόσο, οι μισθοί έχουν όλοι μειωθεί, κατά συνέπεια μειώθηκαν και οι εισφορές. Αντιθέτως, ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων βγήκε στη σύνταξη φοβούμενος
τους μνημονιακούς νόμους ότι θα παρατεθεί η ηλικία τους, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν υπέρμετρα τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην είναι σε θέση να δώσουν πλέον τις επικουρικές συντάξεις. Σιγά σιγά λοιπόν φτάσαμε να έχουμε σχεδόν έναν εργαζόμενο για έναν συνταξιούχο. Δεν βγαίνει το ασφαλιστικό. Και βεβαίως δεν βγαίνει, γι' αυτό είπαμε ότι χρειάζεται μια επιχορήγηση από το κράτος. Το κράτος λέει ότι δεν μπορεί να σας δώσει, ότι το απογορεύει. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Οι επικουρικές συντάξεις για τις οποίες καταβάλαμε όλο 35 και 40 χρόνια εισφορές θα τις χάσουμε. Ένα δεύτερο. Πάμε τώρα στο μετοχικό ταμείο που είναι επίκαιρο και το γράφουν και οι εφημερίδες αυτό. Γι' αυτό ακριβώς δύο λεπτά θα σας απασχολήσω μόνο. Ναι, ναι, πέστε. Το μετοχικό ταμείο είναι το αποδοτικό ταμείο, είναι το αρχαιότερο. Έχει ψηφίσει τροπολογία σε τελείωτα. Τώρα έχει τροπολογία η αναστολή της κατεδάφης των αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων. Νομίζω στη Λούτσα. Ναι, λοιπόν, τώρα συνεχίζει η Βουλή ψηφίζει τροπολογίες, τώρα αβέρτα, έτσι, μέσα στη νύχτα. Λοιπόν, πάμε. Το μετοχικό ταμείο, λοιπόν, είναι το αρχαιότερο ταμείο του 1874. Αυτό λοιπόν το ταμείο στηρίζεται, είναι ανταποδοτικό και στηρίζεται στις εισφορές των μετόχων. Κατόρθωσαν λοιπόν οι μετοχοί του κατά το παρελθόν να αγοράσουν προπολεμικά, να αγοράσουν ορισμένα κίνητα, τα οποία είναι και ωραία κίνητα. Σήμερα όμως δεν έχουν την απόδοση την οποία είχαν παλαιότερα. Και διότι τα ενίκια τα οποία έχουν σήμερα σχεδόν πηγαίνουν στις επισκευές τους επειδή είναι επιπαλαιωμένα όλα αυτά τα κίνητα. Ωστόσο είναι λαμπρά κίνητα, όπως είναι στην πλατεία συντάγματος του Υπουργείου Οικονομικών, όπως είναι το Σταδίου, όπως είναι Πανεπιστημίου του Γενικού Λογιστήριου και κυρίως είναι Πινδάρου και Ακαδημίας επάνω και Κανάρι που είναι τα δύο υπερπολιτελή τα οποία το έχουν αποπερατεθεί και περιμένουμε να νοικιαστούν κάπως καλύτερα από τα άλλα. Έχουμε λοιπόν την ακίνητη υπηρεσία, επειδή δεν αποδίδει και είναι εκεί τα οποία αποδίδει. Περιμένετε καιρό, νομίζω. Θα περιμένουμε ενδεχομένως. Να νοικιαστούν ακίνητα στο κέντρο της λοιπόν, Αθήνας. Και περιμένουμε λοιπόν τώρα μία ενίσχυση από το κράτος. Γιατί, διότι εκτός από το PSI, έχουμε και μία αυτή κατάρρευση, όπως σας είπα, των εισόδων του από τα συσφορές των εργαζομένων. Αυτοί λοιπόν οι εισφορές έχουν φτάσει στο σημείο ώστε να παίρνουμε το μέρισμα κατά το ίμιση. Τώρα λοιπόν τι σκέπτονται. Σκέπτονται λοιπόν. Ή να το κατεβάσουν ακόμη παρακάτω, ώστε να αντιστοιχεί προς τις φορές των εργαζομένων, ή να το κάνουν φιλοδόρημα. Αξιώνουμε λοιπόν από το κράτος, όπως ακριβώς έδωσε στα άλλα τα ταμεία, στο ΙΚΑ, στον ΟΕ, στον ΑΤ, να επιχορηγήσει και αυτό το αρχαιότερο ελληνικό ταμείο, να το επιχορηγήσει, ώστε να μπορέσει να αποδίδει τα μερίσματά του στο. Αυτό που συζητάμε για ηλικιακό κριτήριο. Όποιος έχει πάει, λέει, μικρός ή 25 χρόνια. Όσοι μέχρι τον είχαν συμπληρώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014 είχαν θεμελιώσει το δικαίωμα της συντάξεως και είχαν υποβάλει τη σύνταξη μέχρι τον Αύγουστο, πάει. Ή κάποιος που είναι συνταξιούχος και είχε πάει σύνταξη στα 20 χρόνια. Αυτό ήταν αδικία. Τώρα θα το βάλουν να λέει ότι θα πάρει τα κουμπάκια. Πραγματικά, Μάκη μου, αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως φύγανε και δεν μπορείς να τους υπολογίσεις όπως ένας όπως έχει 35 και 40 χρόνια υπηρεσία και δούλεψε και εισέφερε τόσα πολλά χρόνια να τον παρομοιώσεις μέρα που έφυγε στα 15 και 20 χρόνια. Ναι, όμως το δίκαιο και σωστό. Δεν μπορεί ένας που δούλεψε 35 χρόνια και προσέφερε εισφορές όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και υπηρεσίες να το πούμε διαφορετικά, να το φέρει λοιπόν σε αυτό το σημείο να αξιομοιώσει με 15 και 20 χρόνια. Είναι αμαρτία. Λοιπόν, θα πω και την περίθαψη, εγώ τίποτε άλλο. Λοιπόν, να πάμε στο κύριο Ζωή. Ναι. Το μικρόφωνο. Για να σας ακούσω. Για να είμαστε οι άνθρωποι με αναπηρίες σε αυτή τη χώρα ίσοι με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Ίσες ευκαιρίες εννοώ και δυνατότητες, γιατί δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω. Απλά για να συμπληρώσω κιόλας σε σχέση και με τα σχολεία, τα ειδικά σχολεία, επειδή είπατε τη μαμάδα ότι δεν συζητάμε, πολυτουργούν. Ξεκινάνε πάντα κανένα δύο μήνες αργότερα, χωρίς με ελλείψεις σε προσωπικό βοήθειας σε όλα τα επίπεδα και σε εκπαιδευτικό. Απλά κάνω μια έκκληση προς τους κυβερνώντες. Έχουμε μιλήσει με διάφορους υπουργούς, σαν σύλλογος παραπληγικών και σαν απειρικό κίνημα. Και δεν μας έχει διαβεβαιώσει κανένας. Συζητούνται όλα τα ζητήματα ότι δεν θα πειράξουν αυτά τα πενιχρά είδη που έχουν ήδη πειραχθεί. Πώς είναι αυτά τα επιδόματα. Μιλάμε για το εξωτερηματικό επίδομα που παραπλήγει γύρω στα 660 ευρώ είναι το μήνα. Ναι. Και αυτό καλύπτει όλες τις ανάγκες υποτίθεται της αναπηρίας σε ένα τριπλάσιο κόστος ζωής.
είναι εξωιδρυματικό επίδομα, δηλαδή προκειμένου να μην είναι σε ίδρυμα, ίδρυμα κάποιος, παίρνει αυτά τα χρήματα. Δεν συζητάμε ότι αν είναι σε ιδρυματοποίηση τετραπλασιάζεται το κόστος. Αν είναι μέσα σε ίδρυμα, ακριβώς, 2.000, 2.000. Ακριβώς. Και μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε και στις υποδομές που έχει, δυστυχώς είναι πολύ μικρό αυτό το εισόδημα για να μπορεί να συντηρήσει έναν άνθρωπο και να έχει ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες και να συντηρηθεί. Οπότε φυλασσόμαστε και να αντιδράσουμε πάλι, παρόλο που δεν είναι αυτό στο μυαλό μας συνέχεια. Θέλουμε απλά να ζήσουμε με τις δυσκολίες που έχουμε τη ζωή μας και εμείς, όπως όλοι οι άνθρωποι, μες στην κρίση που ξέρουν όλοι ότι επιβαρύνονται οι ευπαθέστεροι, σε αυτή την περίπτωση πρώτοι. Ήμασταν ήδη δηλαδή σε μια χαμηλή θέση για να μπορέσουμε να γίνουμε ίσοι με τους συμπολίτες μας, λόγω αυτών που προανέφερα. Φανταστείτε πόσο χειρότερο είμαστε τώρα. Θα σας ξαναέχουμε σύντομα για τους τρεις. Να είστε καλά. Και τους τρεις ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μην φύγετε. Τέσσερις πολύ σημαντικοί άνθρωποι που κατέχουν πολύ καλά το θέμα που θα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις στην περιοχή μας. Τουρκία, Συρία, μεταναστευτικό. Πόλεμος, Κύπρος, έτσι. Τέσσερις πολύ σημαντικοί άνθρωποι σε λίγο μαζί μας, θα το κουβεντιάσουμε και θα περιμένουμε και τα δικά σας ερωτήματα. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε.